θα τροποποιήσουμε λίγο το πρόγραμμα. Σε λίγο θα πάμε σε ένα άλλο ραντεβού που είχαμε. Πρώτα θα πάμε στον καλό φίλο του Θανάση τον Ζησιόπουλο, που έχουμε και καιρό να τον ακούσουμε, για να μιλήσουμε και για καινούργια τμήματα που φτιάχνει ο Ερασιτέχνης και για crossfit και για να γυμναστούμε λίγο, γιατί πρέπει να βγούμε και στην παραλία. Έλα, Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Έτσι, πως βλέπεις εμένα, πόσο χρόνο θα χρειαστώ τώρα να έρθω εκεί για να... Εσύ έχεις muscle memory, σύντομα θα είσαι σε ικανοποιητικότατη κατάσταση. Δεν με βάλεις τα δύσκολα, όμως με το λαό, καλά θα με πας. Θα ξεκινήσουμε, ναι, από τα ρηχά θα ξεκινήσουμε. Πες μας λίγο κάτι, τι είναι αυτό το crossfit που έχει γίνει πολύ μόδα, Θανάση, γιατί όπου σταθείς και όπου βρεθείς, αυτό το crossfit ακούς. Το crossfit, εντάξει, είναι κάτι το οποίο έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε σαν ένας τρόπος ενδυνάμωσης και πλέον είναι καθαρά αγωνιστικό, έχει και καθαρά αγωνιστική μορφή. Είναι ένας συνδυασμός όλων των κλασικών τρόπων ενδυνάμωσης που ξέρουμε, δηλαδή της άρσης βαρών, της ενόργανης γυμναστικής και της κλασικής γυμναστικής, τρέξιμο, κάμψεις, καθίσματα κτλ. Κτλ. Το οποίο βέβαια έχει διαβαθμίσεις, ξεκινάμε από τελείως μα τελείως αρχάριους, έχουμε πιο προχωρημένους και φτάνουμε μέχρι και αγωνιστικό επίπεδο. Mm-hmm. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε στο γυμναστή, στον Άρη, σε κάποιες από τις εγκαταστάσεις του Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει φυσικά. Ναι. Στη σειρά 2 βρισκόμαστε, στη σειρά 2 ακριβώς δίπλα από τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, κάτω στο υπόγειό μας. Εδώ και 3 χρόνια βέβαια βρίσκεται το γυμναστήριο, όπως λέμε στη γλώσσα μας box. Κουτί δηλαδή. Ναι. Αυτό σημαίνει το πω, τα γυμναστήρια crossfit box λέγονται. Ναι. Βρισκόμαστε εδώ και 3 χρόνια. Βέβαια έχουμε ξεκινήσει μια ανανεωτική πορεία το τελευταίο διάστημα, γιατί δυστυχώς την προηγούμενη σεζόν κάποια έτσι προβλήματα υγείας μας αφήσανε λίγο εκτός δουλειάς. Ναι. Και με ένα πολύ καλό φίλο και πολύ καλό συνεργάτη, τον Γρηγόρη τον Στουπιάδη, ο οποίος είναι πιστοποιημένος προπονητής άρσης βαρών. Mm-hmm. Έχει αποτελέσει και μέλος της Εθνικής Άρσης Βαρών με προπονητή τον και στον Τον Ιακώβο. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα και τώρα τελευταία είμαστε, εδώ και καιρό βέβαια ξεκίνησε αυτό, αλλά τώρα είμαστε στο τέλος, απομένουν κάποιες τυπικές υπογραφές, να κάνουμε παράλληλα, να δημιουργήσουμε μάλλον, να επαναλειτουργήσουμε παράλληλα και το τμήμα άρσης βαρών, το θηλυκό τμήμα άρσης βαρών, το οποίο στο σύλλογό μας εδώ και 11 χρόνια είναι ενεργό. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια, σχεδόν έχουμε τελειώσει, κάποιες τυπικές υπογραφές μόνο μένουν. Υπάρχει διασύνδεση δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω του crossfit με την άρση βαρών. Η άρση βαρών είναι το βασικότερο κομμάτι του crossfit. Και εκτός από αυτό, εκτός ότι είναι το βασικότερο κομμάτι, η άρση βαρών είναι ο τρόπος ενδυνάμωσης που χρησιμοποιούν όλοι και οι αθλούμενοι αλλά και οι επαγγελματίες αθλητές, οι οποίοι θέλουν να πετύχουν τα μέγιστα αποτελέσματα και σε όσο το πιο σύντομο χρονικό διάστημα, για να βοηθηθούν στη δύναμή τους, στην έκρηξη, στην ακρίβειά τους, στην ευελιξία, στην ελαστικότητα, δηλαδή ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι και οι αθλητές του τένις, για ενδυνάμωση χρησιμοποιούν σχήματα άρσης βαρών. Οι μπασκετμπολίστες πάρα πολύ, αθλητές μαχητικών αγωνισμάτων, και εκεί το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Δυστυχώς ο σύλλογός μας τα τελευταία χρόνια το έχει ανενεργό το τμήμα, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια και πιστεύουμε από του χρόνου να συμμετέχουμε και εμείς κανονικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών. Μάλιστα. Είπες ότι μπορούν να σας βρουν στη θύρα 2, κάτω από τη θύρα 2, στο γυμναστήριο. Ναι, δηλαδή μπορούν να εγγραφούν, γίνεται με εγγραφές, πώς ακριβώς γίνεται, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, για όσους επιθυμούν να κάνουν μόνο crossfit, ναι, γίνεται εννοείται με εγγραφές. Υπάρχει βέβαια η δοκιμαστική μας γνωριμία, από εκεί και πέρα όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί. Για όσους επιθυμούν να έρθουν στο τμήμα σας βαρών, ακόμα τα τυπικά δεν έχουν τελειώσει, ακόμα δεν μπορούμε να εκδώσουμε δελτία. Αυτό θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, αλλά μπορούν, άμα θέλουν, να ξεκινήσουν να μπουν σε ένα προπονητικό πλάνο. Μπορεί να ξεκινήσει και κάποιος, όπως μας είπες, που είναι... Τέλειος μα τέλειος αγύμναστος, ναι. Ναι. Απλά ξεκινάμε από το πιο χαμηλό επίπεδο, ξεκινάμε από την ΑΒ. Ξέρω και κανένα δύο να σου στείλω τέτοιους. Κοινούς γνωστούς. Ναι, ξέρω να σου στείλω να τους ανάλαβες. Πάντως, εντάξει, είναι κάτι το επαναστατικό, κάτι το πρωτοποριακό. Εγώ το έχω διαβάσει πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Είναι πολύ καλή γυμναστική για εσάς που θέλετε να γυμναστείτε συνολικά. Νομίζω ότι... βέβαια, επαναλαμβάνω ότι σταδιακά γίνεται και θα δείτε τα αποτελέσματα. Σταδιακά, ναι, τα πάντα. Ξεκινάμε από κυριολεκτικά από την ΑΒ. Ναι. Και μας είπες και για το τμήμα της άρσης βαρών, το οποίο επανασυστήνεται ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι.
Και όποιοι θέλουν, εκεί στη θύρα 2, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας ή έρχονται κατευθείαν εκεί πέρα? Το τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό είναι η γραμματεία του συλλόγου 210-305-402. Mm. Όποιος επιθυμεί κινητό 6946-940-808 και στην σελίδα του ΑΣΙΓΜΑΡΙΣ μπορούν να πάρουν πληροφορίες ή αν θέλουν στο Facebook ας πατήσουν Άρης Underground Box και θα τους εμφανιστεί ανάλογη σελίδα. Μάλιστα. Ωραία. Θανάση, ξέρω ότι έχετε και το πρόγραμμα τώρα, πρέπει να ξεκινάει ο Ζουνούπο, το σημερινό, το απογευματινό. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, πάντα τέτοια. Και όσοι θέλετε να γυμναστείτε λοιπόν και να συνδυάσετε και άρση βαρών και crossfit και τα πάντα, στον Άρη μπορείτε πλέον να το κάνετε και αυτό. Και σε αυτό πρωτοπόρο ο Άρης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, για όσα μας είπες. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.